Φίλες και φίλοι, χαίρετε. Σήμερα έχουμε ένα θέμα ασυνήθιστο ή απροσδόκητο, θα έλεγα. Συνήθως μιλάμε για τοξικές μανάδες από την πλευρά της κόρης. Ποτέ από την πλευρά της μάνας. Χωρίς να θέλω να υπονοήσω ότι η συγκεκριμένη φίλη που μου έχει στείλει το ερώτημα και έχει μοιραστεί πολλές φορές μαζί μου τον πόνο της για αυτό το ζήτημα, ότι είναι τοξική μητέρα απαραίτητος. Σταμάτα να σώζεις την ενήλικη κόρη σου. Λοιπόν, μου γράφει η φίλη. Αγαπημένη μου Θέκλα, ελπίζω να είσαι καλύτερα πλέον, αν και η φωνή σου είναι ακόμη βραχμή. Επιθυμίζω για όσους βλέπουν αυτό το βίντεο ετεροχρονισμένα, ότι βγαίνει μετά τον κορονοϊό. Γνωρίζεις τα αισθήματα μου απέναντί σου, δεν θα πάψω να σε ευγνωμονώ και να εύχομαι να είσαι καλά και εσύ και η δική σου. Εγώ εύχομαι να είμαστε καλά όλοι μας. Όλοι μας εδώ σε αυτό το κανάλι και οι δικοί όλων μας. Και όλος ο κόσμος να είναι καλά. Εκτός από την καθημερινή μου ψυχοεκπαίδευση, με παρότρινες να συνεχίζω την ψυχοθεραπεία μου και να οδηγηθεί η θεραπεύτρια μου στο συμπέρασμα πως για το θέμα της κόρης μου, η οποία είναι ενήλικη και αδυνατή να σταθεί στα πόδια της, ευθύνομαι κατά μεγάλο βαθμό εγώ. Παίζω το ρόλο του σωτήρα και αυτό δεν βοηθάει να οριμάσει. Πρέπει να κάνω και κυρίως να μην κάνω κάποια πράγματα, αλλά δεν ξέρω αν τα καταφέρνω. Είμαι μπερδεμένη. Μπράβο στη θεραπεύτρια σου. Τα συγχαρητήρια μου στη θεραπεύτρια σου που το έχει βρει. Μπράβο της. Μπράβο της. Δεν το λέω ειρωνικά, το λέω και το εννοώ. Γελάω γιατί εγώ σου έχει καιρό που σου το λέω. Καιρό που σου το λέω. Σταμάτα να σώζεις την κόρη σου. Σταμάτα να είσαι ο σωτήρας της. Σταμάτα κάθε φορά που μένει χωρίς χρήματα να της δίνεις χρήματα. Σταμάτα κάθε φορά που της έρχεται να κάνει ένα καινούριο venture, μια καινούργια επιχείρηση και δεν έχει χρήματα για να το κάνει, ή να της δίνεις τα χρήματα και μετά τον αποτυγχάνει αυτό το καινούριο που κάνει, να είσαι εκεί για να πληρώσει τα σπασμένα. Σταμάτα! Με αυτόν τον τρόπο την κρατάς ανώριμη. Αν και όταν μπορείς, θα θέλω να μου πεις αν μπορέσω να τα καταφέρω. Κοίταξε, ότι θα μπορέσεις να τα καταφέρεις, θα μπορέσεις από τη στιγμή που έχεις αρχίσει να προβληματίζεσαι. Και από τη στιγμή που είσαι μέλος στο κανάλι μας και παρακολουθείς τα βίντεό μας και παρακολουθείς και τα webinars και όλα και είσαι έτσι μαχητική, φυσικά και θα τα καταφέρεις. Φυσικά και θα τα καταφέρεις να αφήσεις την κόρη σου επιτέλους να οριμάσει και να σταματήσεις να τη διασώζεις. Λοιπόν, πήγα πίσω στις συνομιλίες μας και βρήκα κάτι που μου έγραφες προκαιρού, εσύ ίδια. Έλεγε λοιπόν αυτή η φίλη. Σου έχω μιλήσει, έχω αναφέρει πολλές φορές για την κόρη μου και ίσως να θυμάσαι ότι στεναχώρια μου είναι το ότι η κόρη μου είναι ουσιαστικά χωρίς σταθερή δουλειά. Σε είδαμε και σένα που είχε σταθερή δουλειά, τι ευτυχισμένη ζωή έκανες. Πρέπει να σταματήσουμε εμείς οι γονείς να έχουμε μέσα στο μυαλό μας κάποια στεγανά ότι εάν το παιδί μας έχει σταθερή δουλειά θα είναι ευτυχισμένο. Εάν το παιδί μας έχει παντρευτεί, θα είναι ευτυχισμένο. Εάν το παιδί μας κάνει παιδιά, θα είναι ευτυχισμένο. Πρέπει να φύγουμε αυτούς τους τρόπους σκέψης από το μυαλό μας και να έχουμε μέσα στο μυαλό μας να τους αντικαταστήσουμε με την εξής δήλωση. Αν το παιδί μου αναλαμβάνει την ευθύνη του εαυτού του, θα είναι ευτυχισμένο. Είναι η δική του η ζωή του παιδιού μου και δικαιούται το παιδί μου να κάνει τις επιλογές του και τις σωστές και τις λανθασμένες, να πάθει και να μάθει και να ζήσει. Είναι η ζωή του παιδιού μου και πρέπει να τη ζήσει το παιδί μου και όχι εγώ. Εγώ να ζήσω τη δική μου ζωή, τη δική μου ζωάρα. Αν ασχολούμαι πάρα πολύ με το να διασώζω το παιδί μου, το ενήλικο, τότε δεν θα έχω χρόνο, ενέργεια, ζωή, χρήματα να ζήσω εγώ, έστω μια μικρή ζωή, όχι ζωάρα. Λοιπόν, εγώ ουσιαστικά σαν μάνα την καμαρώνω, την ενθαρρύνω και είμαι περήφανη για αυτήν, γιατί είναι όντως ταλαντούχα, πρικισμένη, έξυπνη, αλλά και πάλι έχω τις αμφιβολίες μου ότι θα πετύχει. Ναι. Μα φαντάστηκες να πετύχει η κόρη σου και να μην σε είχε ανάγκη. Το φαντάστηκες αυτό. Φαντάστηκες η κόρη σου αύριο να επιτύχει επαγγελματικά και οικονομικά και να μην σε χρειάζεται εσένα για να τη διασώζεις. Τι νόημα θα έχει η ζωή σου μετά, φίλε, να τα σκέψου λίγο. Λοιπόν, είναι εξαιρετικά καλή ιδέα και το λέω σαν παιδί που με έχει διασώσει πολλές φορές οικονομικά η μάνα μου. Είναι εξαιρετικά καλή ιδέα να μην διασώζουμε οικονομικά τα παιδιά μας. Και να μην είμαστε πάντα οικονομική αρρωγή στα ενήλικα παιδιά. Οι ευθύνες μας απέναντι στα παιδιά μας είναι οι εξής ακόλουθες. Μέχρι να ενηλικιωθούν νομικά και μέχρι να τελειώσουν τις σπουδές τους,
κατά τη γνώμη μου, είμαστε υποχρεωμένοι, εάν μπορούμε, να τους στηρίξουμε οικονομικά. Να πληρώσουμε δηλαδή τις σπουδές τους. Και να τους δίνουμε ένα χαρτζιλίκι, ώστε κατά τη διάρκεια των σπουδών τους να μην χρειαστεί να εργάζονται και να αφοσιωθούν στις σπουδές τους. Εάν θα σπουδάσουν. Άμα τελειώσουν τις σπουδές τους και μετά, δεν έχουμε καμία οποιαδήποτε οικονομική οφειλή απέναντι στα παιδιά μας. Δεν το θεωρώ ότι είναι υγιές, ούτε χρήσιμο, ούτε βοηθητικό για την ψυχοσυναισθηματική ανάπτυξη και ορίμανση των παιδιών μας, όταν βρίσκονται σε δυσκολία οικονομική, να πηγαίνουμε εμείς και να λέμε «Έλα αγάπη μου, δεν πειράζει». Άνοιξε αυτό το μαγαζί και δεν πήγε καλά. «Δεν πειράζει αγάπη μου, έλα θα σου πληρώσω τα χρέη, έλα θα στα κάνω όλα εγώ και μπορείς μετά να ξαναδοκιμάσεις». Δεν βοηθάμε. Δεν οριμάζει κάποιος. Δεν αντιλαμβάνεται την ευθύνη του εαυτού του και δεν την αναλαμβάνει την ευθύνη του εαυτού του. Αν κάθε φορά που κάνει μια στοχεία οικονομική και επαγγελματική, εμείς πάμε και το διασώζουμε. Σοβαρά. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Δεν οριμάζει το πλάσμα. Μπορεί να είναι ένα εξαιρετικό παιδί. Το ενήλικο παιδί μας μπορεί να έχει πολλά χαρίσματα, μπορεί να είναι ένας άνθρωπος που τα καταφέρνει στα καλλιτεχνικά ή σε αυτά που έχει σπουδάσει, σε αυτά που έχει ενδιαφέρον κλπ. Να είναι ένας πολύ ταλαντούχος άνθρωπος. Αλλά άμα ξέρει ότι εγώ δεν είμαι και τόσο πολύ επιτυχημένος επαγγελματικά, αλλά κάθε φορά που θα μείνω χωρίς λεφτά θα μου δώσει η μάνα μου και κάθε φορά που θα πάω να δυσκλαφτώ ότι δεν είμαι καλά και δεν έχω να φάω και δεν έχω να πληρώσω τους λογαριασμούς θα μου δώσει η μάνα μου, δεν έχει και ιδιαίτερα μεγάλο κίνητρο αυτό το παιδί για να αναγκαστεί να βρει λύσεις. Και να βρει και ψυχολογικές λύσεις. Γιατί το να μην σεβόμαστε τον κόπο μας και τα χρήματα μας και τη δουλειά την οποία έχουμε χτίσει με κόπο, αυτό είναι και μια ένδειξη έλλειψης αυτοαγάπης. Είναι μια αυτοκαταστροφική συμπεριφορά. Και μιλάω πάλι από το χώρο τότε την έχω κάνει αυτή την αυτοκαταστροφική συμπεριφορά. Μέχρι τα 35 μου περίπου. Το έχω κάνει, έχω λειτουργήσει με τέτοιους τρόπους στο παρελθόν. Χρειάζεται να αφήσουμε τα παιδιά μας να απολαμβάνουν τις συνέπειες των πράξεών τους. Ούτως ώστε, αν θα κάνουν πράξεις σοφές, πράξεις γόνιμες, πράξεις δημιουργικές, πράξεις καλές για τους ιδίους, να απολαμβάνουν τα ωφέλιμα. Αν θα κάνουν πράξεις όμως βλαβερές, αν θα πάρουν αποφάσεις βιαστικές ή αποφάσεις οι οποίες δεν θα τους βγουν εκεί που θέλουν να τους βγουν, να απολαύσουν τις αρνητικές συνέπειες μετά, για να μάθουν από τα λάθη τους. Αν δεν μάθουν από τα λάθη τους, δεν πρόκειται να οριμάσουν. Δεν πρόκειται. Σε καμία περίπτωση. Θέλουμε να οριμάσουν τα παιδιά μας, δεν είναι? Θέλουμε να έχουμε συμβάλει ως γονείς και να έχουμε βγάλει στον κόσμο ενήλικα παιδιά τα οποία να μπορούν να αντιμετωπίζουν τις όποιες δυσκολίες της ζωής με ψυχραιμία και ψυχική ανθεκτικότητα. Θέλω να πιστεύω πως θέλουμε. Τουλάχιστον συνειδητά. Γιατί υποσυνείδητα πολλοί γονείς ενήλικων παιδιών υποσυνείδητα δεν θέλουν να οριμάσουν τα παιδιά τους γιατί θέλουν πάντα να έχουν κάποιον που να τους έχει ανάγκη να ασχολούνται μαζί του. Εάν έχετε αυτή την ανάγκη, πάρτε ένα σκυλάκι. Θα θέλει συνέχεια να ασχολείται μαζί σας, όπως το δικό μας αυτή τη στιγμή. Εφόσον θέλουμε τα παιδιά μας να οριμάσουν και να μην μας έχουν ανάγκη, ακόμη και αν εμείς έχουμε μια α, β, γ, δ, οικονομική άνεση, λόγω του ότι είμαστε μεγαλύτερη ηλικία και έχουμε εργαστεί περισσότερα χρόνια κλπ, πρέπει να κάνουμε αυτό το σκληρό και δύσκολο πράγμα, να αφήσουμε τα παιδιά μας χωρίς να τα διασώζουμε κάθε φορά που έχουν οικονομικό πρόβλημα, προκειμένου να αναγκαστούν να αναλάβουν τις οικονομικές και τις ψυχολογικές τους ευθύνες. Αναλαμβάνω τις προσωπικές και οικονομικές μου ευθύνες σημαίνει, ξέρω σίγουρα ότι ό,τι κάνω σε σχέση με τα οικονομικά μου, σε σχέση με το επάγγελμα μου, σε σχέση με το τι δουλειά θα κάνω ή τι επιχείρηση θα ανοίξω ή οτιδήποτε, θα είμαι εγώ υπόχρεος να υποστώ τις συνέπειες. Αν γνωρίζω ότι όταν καλέσω σε βοήθεια τη μαμά ή τον μπαμπά θα τρέξουν να με συνδράμουν, τότε μπορώ να είμαι επιπόλαιος, μπορώ να είμαι ανεύθυνος και μπορώ να μην δω στα σοβαρά τον εαυτό μου και τη δική μου τη ζωή. Επειδή έχω δουλέψει πολλά χρόνια ως ψυχολόγος, πάρα πολλά,
25 σχεδόν, έχω δει σε πολλές περιπτώσεις παιδιά εύπορων οικογενειών, τα οποία να έχουν στη διάθεσή τους τα οικονομικά μέσα για να επιβιώσουν οικονομικά ή και να έχουν και μια καλή οικονομική ζωή, αλλά να μην είναι καθόλου καλά ψυχολογικά επειδή νιώθουν μέσα τους άχρηστοι. Και επίσης έχω δει παιδιά τα οποία έρχονται από οικογένειες χωρίς οικονομική άνεση, τα οποία και να ήθελαν οι γονείς τους δεν θα μπορούσαν να τους συνδράμουν, να καταφέρνουμε πολύ κόπο και πολύ προσπάθεια να τα βγάζουν πέρα και να νιώθουν χαρούμενοι και ευτυχισμένοι ότι κατάφεραν να βγάλουν τον μήνα, κατάφεραν να βγάλουν τα λεφτά για το ενίκιο, κατάφεραν να βγάλουν τα λεφτά για το ρεύμα, κατάφεραν να βγάλουν τα λεφτά για το σούπερ μάρκετ, κατάφεραν να βγάλουν τα λεφτά για να πάνε στο ψυχολόγο. Είναι πολύ μεγάλη η χαρά όταν νιώθεις ότι ενηλικιώθηκες πλέον και δεν έχεις ανάγκη κανέναν οικονομικά. Είναι χάρη που κάνουμε στα παιδιά μας άμα σταματήσουμε να τους δίνουμε χρήματα όποτε μας το ζητήσουν ή να πηγαίνουμε να τους διασώζουμε κάθε φορά που παθαίνουν μια οικονομική καταστροφή. Στην περίπτωση που θα μου πείτε, είμαι σίγουρη ότι κάποιος θα πει, μα είναι πάρα πολύ δύσκολες οι οικονομικές συνθήκες. Είναι. Η Ελλάδα περνάει μια εξαιρετικά άσχημη οικονομική κρίση, η Ελλάδα και η Κύπρος. Είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα, όντως. Και μπορεί όντως το παιδί μας, το ενήλικο, να βρεθεί σε μια δύσκολη συνθήκη που να μην έχει χρήματα να επιβιώσει και να πρέπει να το στηρίξουμε. Θα έλεγα ακόμη και σε αυτή την περίπτωση το κάνουμε υπό τη μορφή δανεισμού. Να δανείσουμε κάποια χρήματα στο παιδί μας, ώστε να έχει κίνητρο να μας τα επιτρέψει. Και να, γιατί τα χρήματα που δανείζεσαι τα παίρνεις και λες τα δανείζομαι αυτά τα χρήματα, αλλά πρέπει σε 2 μήνες, σε 3 μήνες, σε 6 μήνες να τα επιστρέψω. Άρα τα σκέφτομαι και τα διαχειρίζομαι σαν να τα έχω βγάλει με κόπο, γιατί θα τα βγάλω με κόπο να τα επιστρέψω πάλι πίσω. Δεν σημαίνει αγάπη το να διασώζεις το παιδί σου οικονομικά. Κάποιοι θα πούν, ναι, αλλά κάποιες μητέρες δεν ξέρουν με άλλο τρόπο να εκφράσουν την αγάπη τους και την εκφράζουν δίνοντας χρήματα. Θα έλεγα, αυτές οι μητέρες που δεν ξέρουν με άλλο τρόπο να εκφράσουν την αγάπη τους και την εκφράζουν δίνοντας χρήματα, ακούγοντας αυτό το βίντεο, να εκφράσουμε την αγάπη μας με το να μην δίνουμε χρήματα και με τα όρια. Γιατί τα όρια είναι και τα όρια είναι αγάπη. Είναι δύσκολο πράγμα να πεις όχι στο παιδί σου όταν σου ζητάει οικονομική βοήθεια. Είναι δύσκολο πράγμα να αρνηθείς να προτείνεις μια χείρα βοηθείας. Είναι δύσκολο πράγμα, αλλά πρέπει να το κάνεις για το συμφέρον του, για το πνευματικό, το ψυχικό, ακόμη και το οικονομικό του συμφέρον. Τι μπορούμε να κάνουμε όταν μας ζητάνε χρήματα τα ενήλικα παιδιά μας ή όταν έχουμε εμείς την τάση να δώσουμε χρήματα στα ενήλικα παιδιά μας για να τα ξελασπώσουμε? Τι μπορούμε να κάνουμε για να νιώσουμε καλύτερα? Να τους προσφέρουμε ουσιαστική συναισθηματική συμπαράσταση. Να τους ακούσουμε όταν θέλουν να μοιραστούν μαζί μας τα προβλήματά τους. Να σκεφτούμε πολύ σοβαρά και να δώσουμε μια όσο το δυνατόν πιο σοφή συμβουλή γίνεται όταν μας ζητάνε τη γνώμη τους. Τη γνώμη μας. Όχι να πηγαίνουμε από μόνοι μας να πετάμε τη γνώμη μας. Όταν και αν μας ζητάνε τη γνώμη μας. Γενικά θέλει πολύ διακριτικότητα αυτό το ζήτημα. Αυτό που θέλω να πω και στη φίλη που έστειλε την επιστολή, αλλά και σε άλλους γονείς που παρακολουθούν αυτό το βίντεο και μπορεί να ταυτίζονται, είναι ότι αν έχεις μέσα στο μυαλό σου ότι βλάπτω το παιδί μου κάθε φορά που το διασώζω οικονομικά και αντιθέτως, όσο δύσκολο και αν μου είναι, είναι αγάπη και ωφελώ το παιδί μου όταν το ρωθωτώ οικονομικά, τότε θα μπορούν καλύτερα να το πράξουν. Είναι δύσκολο να είσαι γονιός, δεν είναι εύκολο πράγμα και είναι δύσκολο να ξέρεις και πότε να αφήσεις το παιδί σου να ανοίξει τα φτερά του και να πετάξει. When to let go. Πότε να αφήσεις το παιδί σου να αναλάβει την ευθύνη του εαυτού του. Και είναι πολύ μεγάλη η χαρά που νιώθει ένα ενήλικο παιδί όταν πλέον νιώσει ότι μπορεί μόνο του, μπορεί μόνη της, να αναλάβει την οικονομική της κατάσταση, την οικονομική του κατάσταση και ότι δεν έχει ανάγκη πλέον δεκανίκια τους γονείς του για να στηρίζεται ή δεν έχει πλέον πλάτες. Οπότε θα ανακαλύψει στον εαυτό του καινούργιες δυνάμεις και δυνατότητες που μπορεί να μην ήξερε καν ότι είχε. Για να εξελιχθεί ένας άνθρωπος χρειάζεται πόνο. Πονάει η ψυχή όταν ψηλώνει, λέει το τραγούδι το γνωστό. Πρέπει να δυσκολευτούμε και λίγο. Πρέπει να μείνουμε και λίγο χωρίς χρήματα. Για να αναγκαστούμε να βάλουμε το μυαλό μας να δουλέψει. Για να βρούμε τους καλύτερους δυνατούς τρόπους προκειμένου
να είμαστε καλά επαγγελματικά και οικονομικά. Στην περίπτωση που έχουμε ένα παιδί το οποίο έρχεται και μας λέει: έχω κατάθλιψη, έχω αγχώδεις διαταραχές, δεν είμαι καλά ψυχολογικά και δεν μπορώ να δουλέψω, τότε του προσφέρουμε, ναι, του προσφέρουμε τις θεραπείες. Δηλαδή, μπορεί να πληρώσουμε την ψυχοθεραπεία του παιδιού μας, μπορεί να πληρώσουμε τις συναντήσεις με τον ψυχολόγο, με τον ψυχίατρο. Όχι όμως λεφτά στο χέρι και να πηγαίνουμε να πληρώνουμε τα σπασμένα κάθε φορά που το παιδί μας το ενήλικο μπορεί να τα κάνει χαλιά στην οικονομική του ζωή. Λίγη αυτοσυγκράτηση, φιλενάδα που στείλε στην επιστολή, και για όλους μας το λέω αυτό, λίγη αυτοσυγκράτηση. Και να θυμάστε αυτή την παροιμία που λέει, νομίζω είναι κινέζικη παροιμία, λέει: αντί να δώσεις χρήματα σε ένα φτωχό, αντί να δώσεις ψάρι, αντί να δώσεις ένα ψάρι σε ένα φτωχό που πεινάει, καλύτερα μάθε τον να ψαρεύει, για να μπορεί να πιάσει και άλλα ψάρια. Λάκη μου, τι έχεις να πεις εσύ γι' αυτό? Εσύ ευτυχώς δεν είσαι ανθρώπινο παιδί, άρα δεν θα χρειαστεί να δουλέψεις, δεν θα χρειαστεί να εργαστείς και θα μπορώ εις πάντα να με έχεις ανάγκη και εγώ να νιώθω πάρα πολύ σπουδαίο ότι το παιδί μου με έχει ανάγκη, το ζωικό παιδί μου. Αυτά για σήμερα. Ένα βίντεο με τεμποδίων σήμερα, τι να κάνουμε. Αυτά, όταν γιατρεύεται ο άνθρωπος, γιατί δεν ξέρω αν είχε ο Λάκη κορονοϊό, αλλά είναι λίγο καλύτερα σήμερα. Ναι, είναι λίγο καλύτερα σήμερα και θέλει να βγει βόλτες. Απόψε θα βγούμε βόλτες, απόψε. Σας χαιρετούμε. Γεια. Βρε!